Η ανάρτηση γυναίκα με καταγωγή από τα Νόγια σε τοπικό μέσο ενημέρωση των Ανογείων σοκάρει, αφού από τα γραφόμενά τη προκύπτει ότι 10 νεαροί του χωριού επιτέθηκαν και χτύπησαν αλήπητα το 16χρονο γιο της γιατί το αγόρι φορούσε κυκλοφορώντας το χωριό βερμούδα και είχε σκουλαρίκι. Δυστυχώ το δικό μου παιδί μέσα στο ίδιο μου το χωριό βιώσε με τον πιο άσχημο και αφιλόξενο τρόπο τον Ταϊλίκη και την ενορχιστρωμένη επίθεση άλλων παιδιών γιατί απλά δεν τους άρεσε το γεγονός ότι κυκλοφορεί στα νόγια με βερμούδα και σκουλαρίκι στο αυτί. Αυτά είναι σήμερα τα κριτήρια των 15χρονων παιδιών που ασφικτιούν μέσα στα ίδια του τα όρια και πλαίσια που προφανώ άλλοι του επιβάλλουν. Όπω έκανε γνωστό η γυναίκα, με το παιδί τη κάνουν διακοπέ στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε η ίδια, στον τόπο που αγαπάει να πηγαίνει όπω λέει. Ένα τόπο όμω που με αφορμή την επίθεση στον 16χρονο, η ίδια εξηγεί ότι πάει ολοταχώ πίσω και πω στη βάση για να είσαι αποδεκτό, σε αυτό τον τόπο πρέπει να είσαι και ίδιο. Είσαι ξένος, δεν την είσαι σαν και δεν είσαι σαν και εμάς, τότε όχι, δεν ανήκεις εδώ. Το 16χρονο αγόρι που χτυπήθηκε από 10 περίπου άτομα, παρά τις προσπάθειες άλλων αγοριών να το βοηθήσουν, αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ανογείων από συγγενείς του, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί εν συνεχεία στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, όπου καταγράφηκε το περιστατικό Παρά το γεγονό ότι μέχρι στιγμή πληροφορίε αναφέρουν πω δεν έχει καταγγελθεί στην αστυνομία, τι συμβαίνει στο χωριό μα, Όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Διαπιστώνουμε πλέον ότι οι αξίε, τα ιδανικά, ο πολιτισμό και η ανθρωπιά αρχίζουν σιγά σιγά και εξανεμίζονται. Το περιστατικό βία καταδίκασε ο Δήμαρχο Ανογείων, ο οποίο μίλησε ανοιχτά για θλιβερό γεγονό που έχει προβληματίσει την τοπική κοινωνία. Ένα άσχημο γεγονό το οποίο έγινε. Μέσα σε μία παρέα το οποίο είχε μια θεματική, αν θέλετε, αυτή που, αποδίδεται, που αποδίδει και η μητέρα του παιδιού. Ε, και αυτό είναι που μας προβληματίζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη έτσι, τοποθέτηση μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτό το θέμα. Απευθύνομαι σε όλου όσοι βλέπουν το πρόβλημα και δεν εθελοτυφλούν να ενεργοποιηθούν. Να βοηθήσει ο καθένα από το μετερίζει του να ξαναγίνει ο τόπο μα αυτό που του αξίζει και ο κάθε ανογιανό και ανογιανή πνεύμα ελεύθερο και δημοκρατικό με σεβασμό στο συνάνθρωπο. Όντω μα προβληματίζει και μα αναγκάζει και μα ενεργοποιεί στο να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να συμβάλλουμε στην, στην ανατροπή της όποιας διαφαινόμενης τέτοιας ε, συμπεριφερικής mm -hmm. κατάστασης.